Η συζήτηση, η ιδιαίτερη συζήτηση που κάνουμε, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ για πολιτικές άκρως επώδυνες που υπήρξαν και χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρόνια απέναντι στον ελληνικό λαό. Καθένας έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται το έργο του, το συλλογικό της παράταξής του ή και το προσωπικό από την υπουργικό θόκο ή από όπου πέρασε. Το ίδιο έκανε τώρα και ο αξιότιμος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να τονίσω όμως, και δεν μπορώ να μην το κάνω, ότι η πολιτεία σας εκεί, κύριε Μητσοτάκη, πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με όσους είχαν τα της δημόσιας διοίκησης από την τότε Τρόικα, χαρακτηριζότανε από απολύσεις, διαθεσιμότητες, από επιλογές εκτός του νόμου Ραγκούση για τους προϊσταμένους. Είμαι πολύ συγκεκριμένος, κύριε Κυριαζίδη, σας παρακαλώ. Από οργανογράμματα τα οποία γίναν για όλα τα υπουργεία. Για όλα τα υπουργεία και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με ανασυγκρότηση και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, δεν υπάρχει ούτε ίχνος μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έμεινε στη δημόσια διοίκηση. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, διότι δεν μπορεί στη βάση αυτής της συζήτησης να εξαγνίζονται και να εξοραίζονται δραματικές πολιτικές που ασκήθηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό.